Κατεστραμμένε είναι σε όλο σχεδόν το μήκο τη στρατιώτου οι Κορίνο που είχαν τοποθετηθεί για να αποτρέψουν το δίπλο Φαίνεται ότι ο Δήμο έχει αφήσει την περιοχή στην τύχη τη και δεν τον ενδιαφέρει ο περιορισμό του φαινομένου. Η συμφόρηση στο σημείο είναι μεγάλη καθημερινά. Ε, υπάρχει όντω πρόβλημα και το θέμα είναι αν θα μπορέσει να γίνει κάτι, να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, γιατί ε, ε, προκαλείται κυκλοφοριακό κομφούζιο στην, στην περιοχή εδώ. Σε άλλου Δήμου τη χώρα, η επανατοποθέτηση των κορινών θα ήταν αυτονόητη. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο σημείο, ο Δήμο κάνει τα στραβά μάτια. Εννοείται, και εγώ συμφωνώ μαζί σα. Δεν έχει γίνει κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί το ποντουλιάσμα, οτιδήποτε. Και επειδή είστε εδώ, κινείστε κι εσεί, έχετε κάποια εικόνα, υπάρχει. Ουσιαστικά δεν είναι το πράσινο φω για να διπλοπαρκάρουν με αυτόν τον τρόπο. Νοείται και διπλοπαρκάρουν. Του είναι πιο εύκολο. Ο πατρινό βολεύεται. <laughs> Κακά τα ψέματα. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη κυκλοφοριακά και μια τέτοια παρέμβαση σκοπό έχει να δώσει ξεκάθαρα το μήνυμα στου οδηγού ότι δεν μπορούν να κινητοποιούν το όχημά του όπου θέλουν. Και αντί να δοθεί το μήνυμα ότι μπαίνουν όρια στον τρόπο χρήση του αυτοκινήτου, δίνεται ξεκάθαρα το μήνυμα ότι ο κάθε οδηγό πράττει όπω αυτό θέλει. Εδώ βέβαια πρέπει να δώσει. Στη... είναι θέμα, ναι, βέβαια, γιατί παρκάρει κάποιο να ξεφορτώσει και δεν μπορούμε να περάσουμε. Αλλά το θέμα στην πάντα είναι γενικότερο όμω. Μήπω θα έπρεπε εδώ πέρα οι κορινέ που έχουν καταστραφεί να αντικατασταθούν να βέβαια, είναι ξεκάθαρα. Ναι, βέβαια. Θα έπρεπε. Κάνουν κάποια δεστραβά μάτια ενδεχομένω και από το Δήμο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω πάντω ότι έχουν χαλάσει και, έχουν... και θα πρέπει να, αντι... αντικατασταθούν εφόσον υπήρχαν. Τώρα, αλλού που δεν υπάρχουν, δεν ξέρω. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι οι κορίνε έχουν βοηθήσει σημαντικά στο να περιοριστεί το δίπλο και η ροή των αυτοκινήτων γίνεται όσο το δυνατόν απρόσκοπτα. Διαφορετικά, οι Έλληνε στρατιώτε θα ήταν ένα δρόμο αναρχία. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να περάσει ο άλλο και αναγκαστικά θα σηκωθεί να φύγει. Οπότε βοηθάει το να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό. Ναι, το κυκλοφοριακό σε κάποιου δρόμου, αυτό που λέτε εσεί. Πέρα όμω από τι κορίνε, οι πολίτε διαμαρτύρονται και για άλλα σημεία τη πόλη που είναι υποβαθμισμένα και αφημένα στην τύχη του. Εκείνο ο ποδηλατόδρομο, πούμε, που, που φτιάχτηκε και δεν λειτουργεί στην ουσία, Έναν δρόμο είχαμε την Όθωνο Σαμαλίας και τώρα έχουμε μία λουρίδα. Είχαμε τρεις έχουμε μία τώρα για να μπούμε μέσα.